πολλά, φίλες και φίλοι. Είναι η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου και σήμερα κοντά σας. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να στέλνουμε τις ευχές μας και τα χρόνια πολλά, αλλά στη συνέχεια να έχουμε τη δυνατότητα και μιας ουσιαστικής πολιτικής συζήτησης, να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, της Διοικού σας Εκλογικής Επιτροπής Περιφέρειας Ξάνθης, πρώην ΝΟΔΕ, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αλέξανδρο Νταμπουρατζή. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκα, χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά στους ακροατές σας. Με τον Αλέξανδρο Νταμπουρατζή, να το θυμίσουμε, πρόεδρε, αυτό, είχαμε δεσμευτεί για μια συζήτηση. Μεσολάβησαν οι γιορτές για μια πολιτική συζήτηση όταν ήταν εδώ κοντά μας για να καλέσει στη δεύτερη κατά σειρά κοινωνική εκδήλωση την οποία πραγματοποίησε στην Ξάνθη η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση λοιπόν αυτή θα γίνει σήμερα σε ένα εορταστικό μεν κλίμα, πρόεδρε, από το οποίο όμως δεν λείπει, έτσι, η οσμή των εκλογών. Δεν λείπει η οσμή των πολιτικών θεμάτων που βρίσκονται ουσιαστικά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ζητώντας από τον κύριο Νταμπουρατζή έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, κύριε Νταμπουρατζή, ομολογουμένος σε μία περίοδο με πολλές δύσκολες συγκυρίες. Αλλά η πρώτη αίσθηση, η πρώτη εκτίμηση, οδεύοντας σιγά σιγά προς την κάλπη, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να στηθούν οι κάλπες, ποια είναι? Ότι ήταν ένα έργο κυβερνητικό το οποίο άφησε αποτύπωμα κοινωνικό, οικονομικό και διεθνή, γιατί έχουμε και τα εθνικά μας θέματα, έτσι, στα οποία επιχείρησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει μια διεθνοποίηση ουσιαστικά του συνόλου των προκλήσεων που δέχεται η χώρα. Και το συνεχίζει και το πράττει. Η πρώτη λοιπόν, έτσι, εκτίμηση. Να πούμε καταρχήν ότι παρά το εορταστικό των ημερών, η ιδιοσιογραφία είναι πλούσια. Πάρα πολύ πλούσια. Έτσι, αρκετά πλούσια και αρκετά σημαντική, θα λέγαμε. Όσον αφορά την ερώτησή σας, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει η χρονιά η οποία περνάει? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας... Εγώ θα πω συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το κυβερνητικό έργο, συνολικά, ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το είπε και το έκανε. Επιχειρώντας έναν σύντομο, πολύ σύντομο και επιγραμματικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που πέρασε. Μία χρονιά, το 2022, που ουσιαστικά άρχισε η χώρα να μπαίνει σε μία, ας το πούμε, κανονικότητα. Μετά από μία πανδημία που κράτησε από το 2020, έρχεται ο πόλεμος της Ουκρανίας, έρχεται η κρίση. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα παρουσιάζει σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Επιγραμματικά και ξεκινώντας από τα διεθνή, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επίπεδο, θα λέγαμε, πρωτοφανές για την τελευταία πεντηκονταετία, ας μιλήσουμε. Η θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι συνομιλητές της κάθεται ως ισότιμος συνομιλητής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στα διεθνή τραπέζια, στα διεθνή φόρα. Επιτέλους, εγώ θα πω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είδαμε ότι η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Έλληνα Πρωθυπουργού τελικά μπορεί να πέρασε από χίλια κύματα. Σε διεθνές επίπεδο οι συμμαχίες μας το 2022 έχουν ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Οι συμμαχίες σοβαρές, συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμαχίες με την Γαλλία, οι οποίες έχουν και ανταποδοτικό χαρακτήρα, έτσι, κοινό αμυντικό δόγμα. Και όχι αγορά, μόνο με το Ισραήλ, με Αίγυπτο, μια σειρά. Ισραήλ, Αίγυπτος, μην ξεχνάμε πρόσφατα τη θέση της Αιγύπτου όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό και έβαλα το. Έτσι, εξαιρετικά σημαντική η θέση της Αιγύπτου. Και να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Πλέον, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Ελλάδα, μέσω του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθοδηγεί σε πολλά πράγματα την Ευρώπη σε ορθές αποφάσεις. Θα πω ένα μόνο σημαντικό πράγμα. Δικαιώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά την υιοθέτηση πλαφών του φυσικού αερίου, στην τιμή του φυσικού αερίου. Κάτι το οποίο, αν θυμάστε καλά, το συζητούσε
και το ζητούσε από την πρώτη στιγμή. 9 μήνες πριν. Φτάσαμε. Η απόφαση. Αυτό που πρώτη φορά είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήρθε μετά από 9 μήνες πρώτα. 9 μήνες, με, εγώ θα πω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθυστέρηση. Με απόλυτη ευθύνη της καθυστέρησης από την, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθε μετά από 9 μήνες να δικαιωθεί η επιλογή του Πρωθυπουργού. Ναι. Και μόνο αυτό, και μόνο αυτό, γιατί το ενεργειακό γνωρίζετε ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα από τώρα, τα βασικά προβλήματα. Έτσι. Εάν από την αρχή θα αυτό το πράγμα ζούσαμε τώρα αποκλιμάκωση. Θα βιώναμε τώρα την αποκλιμάκωση. Σίγουρα θα βιώναμε μια μορφή αποκλιμάκωσης, αλλά σίγουρα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό το οποίο... Το λέγαμε εξ αρχής και εμείς. Σε κοινωνικό επίπεδο, να μιλήσουμε για τα... για την εργασία, να μιλήσουμε για τα θέματα της ψυχικής υγείας, να μιλήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Να μιλήσουμε. Θεωρείτε ότι είναι... Στα θέματα της παιδείας θεωρώ ότι έχουν γίνει εξαιρετικά άλματα. Μάλιστα. Έτσι. Ενδεικτικά θα αναφέρω την πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών σε πρωτοφανή αριθμό. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε τόσο μεγάλο αριθμό μόνιμου προσωπικού, έτσι, τη μετατροπή πληθώρας σχολείων σε ολοήμερα, το οποίο δίνει πραγματικά ανακούφιση στους γονείς. Για τα δημοτικά λέτε. Για τα δημοτικά. Εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις είχαμε σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημίων. Σε θέματα εργασίας και οικονομικά, να συνεχίσουμε, να πω ότι όλοι οι φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν. Έτσι. Πάρα πολλά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν εξαιρετικά χαμηλό ΦΠΑ. Χορηγήθηκε δύο φορές. Και αρκεί αυτό για να αντιμετωπιστεί η κρίση της Ευρώπης. Όχι. Απλά σας λέω τι έχει γίνει. Με ρωτήσατε να σας πω τι έχει γίνει. Εντάξει. Χορηγήθηκε δύο φορές οικονομική ενίσχυση σε ευάλωτους πολίτες. Μην ξεχνάμε το έκτακτο επίδομα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι φορολογήσανε, συγκεκριμένα 1,4 δις παρακρατήθηκε από παραγωγούς ενέργειας, έτσι. Και ακολουθεί η φορολόγηση των δηληστηρίων. Να μιλήσω για το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 98% προϊόντα όχι απλά έχουν κρατήσει τις τιμές, αλλά έχουν μειώσει τις τιμές. Μία κίνηση η οποία δεν την πίστευε κανένας. Και όμως αποδίδει. Να μιλήσουμε σε επίπεδο έργων για τους οδικούς άξονες οι οποίοι είτε υλοποιούνται είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Να μιλήσουμε για τον κοινωνικό, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου πριν από μόλις το 2019 οι πολίτες οι οποίοι διεκπεραιώνανε τις εργασίες τους μέσω ψηφιακών συστημάτων ήταν 8,8 εκατομμύρια και ξαφνικά αυτή τη στιγμή ένα δις συναλλαγές γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Μέσω της βελτιστοποίησης. Έγινε βιαίος, αλλά αυτή η βία ήταν καλή. Στα χρόνια της πανδημίας, δηλαδή μυηθήκαμε πια όλοι. Έτσι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίχθηκε σίγουρα στα χρόνια της πανδημίας. Έτσι. Αλλά όλα αυτά τα προηγούμενα τα οποία σας έχω πει έχουν γίνει τη χρονιά την οποία μας πέρασε. Σε συνθήκες, να αναλογιστούμε σε τι συνθήκες γίνανε. Έτσι. Σε συνθήκες όπου όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και εμείς, αυτό είναι αναγνωρισμένο από φορείς και θεσμούς παγκόσμιους, έτσι, όπως ο Economist έχει πει τα καλύτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της Ελλάδος. Να πω ότι το ΑΕΠ την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε στο 186% και αυτή τη στιγμή, στο τέλος του 2022, είναι στο 169%. Πρόεδρε, ο Economist προφανώς κάνει αυτές τις αναφορές, δεν τις κάνει μόνο ο Economist. Ο Economist τις κάνουν και έγκριτοι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα ως χώρα. Εξερχόμαστε από μία δεκαετή μνημονιακή εξάρτηση, που σημαίνει ότι το ζητούμενο για μας είναι
να επανέλθουμε σε μια οικονομική κανονικότητα που δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Πότε θα φανεί αν την έχουμε? Το 23. Το 23, εάν και εφόσον ανεβούμε στην επενδυτική βαθμίδα ως οικονομία. Το πιο πιθανό είναι ότι θα ανεβούμε στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα λοιπόν είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που ναι, αφήνει αυτό το πρόσημο στη χώρα. Ότι, κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε λίγο και το αφήγημα της πενταετίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε θα άσκησε τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Κάτι το οποίο όχι απλά δεν έγινε. Πήγαμε σε καταστάσεις εντελώς ανεξέλεγκτες και εντελώς πρωτόγονες για τη χώρα. Παρά αυτά, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με όλες αυτές τις παγκόσμιες κρίσεις τις οποίες είχαν. Η πανδημία ήταν παγκόσμια. Ο πόλεμος της Ουκρανίας επηρεάζει όλο το διεθνές περιβάλλον. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει, αν όχι στο απόλυτο, στον μέγιστο βαθμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τις χώρες του Βορρά, έτσι, του πλούσιου Βορρά. Η Γερμανία είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι απόλυτα επηρεασμένη και πληγωμένη από την ενεργειακή κρίση. Οι μεγάλες οικονομίες. Παρά αυτά, πέρα από αυτά τα στοιχεία, έτσι, βοήθησε ο τουρισμός, ο οποίος το 2022 τα νούμερα του ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, έτσι, τα έσοδα από τον τουρισμό, και ήδη ο προγραμματισμός ο οποίος γίνεται είναι ώστε είναι η Ελλάδα να γίνει χώρα 12μηνου προορισμού. Φαίνονται άλλωστε και από τα στοιχεία, έτσι. Βοήθησε σε αυτό και η κυβέρνηση με το με τα κουπόνια τα οποία έδωσε όσον αφορά τον τουρισμό. Γενικώς, και με την καμπάνια θα έλεγα, γιατί είμαστε σε μία φάση όπου ενώ όλη η Ευρώπη είναι σε μία στασιμότητα, εμείς επιταχύνουμε προς τα εμπρός. Θα σας το πω και πάλι, είναι ιδιαίτερη η οικονομική κατάσταση της χώρας. Δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο η κάτω. Η ελληνική οικονομία ήταν πάντα ιδιαίτερη. Όχι. Πάντα ήταν ιδιαίτερη η ελληνική οικονομία. Πάντα ήταν ιδιαίτερη η ελληνική οικονομία. Δεν πέρασε δεκαετή μνημονιακή ζωή η χώρα οικονομικά ποτέ. Ποια χώρα πέρασε της Ευρώπης δεκαετή? Καμία, θα σας πω εγώ. Ήταν πρωτόγνωρο. Και επιμένω σε αυτό που σας λέω. Θα ήταν αδύνατο. Άρα βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία. Έτυχε σε αυτή την διεθνή κακή οικονομική συγκυρία εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, εμείς να εξερχόμαστε από την πολιτική των μνημονίων. Εμείς εξερχόμαστε από την πολιτική. Ακριβώς. Το 2023 είναι η χρονιά όπου ο προϋπολογισμός γίνεται ουσιαστικά χωρίς εποπτεία. Ναι. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός. Εάν και εφόσον η χώρα ανέβει στην επενδυτική βαθμίδα. Η χώρα θα ανέβει στην επενδυτική βαθμίδα, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να κρατηθεί και άλλο πίσω. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ο οποίος γίνεται χωρίς την εποπτεία. Χωρίς την ενισχυμένη εποπτεία. Χωρίς την ενισχυμένη. Έτσι, εποπτεία υπάρχει, και περιορισμοί υπάρχουν. Κοιτάξτε, για όσους δεν γνωρίζουν, εποπτεία, από τη στιγμή που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι προϋπολογισμοί υπάρχει έχουν. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Σωστά. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Εμείς λόγω της πρώτερης κατάστασης βιώσαμε ό,τι βιώσαμε. Από εκεί και πέρα προετοιμάστηκαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται στο 2023. Στο εκλογικό έτος 2023? Κάποτε θα πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα, ναι, ότι το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια. Και δεν θα πρέπει οι εκλογές να αποτελούν, αν θέλετε, αφορμή για το να γίνονται πάντα πράγματα. Έχει συνέχεια, αλλαγές το κράτος έχει διοίκηση πρέπει να έχει, μετά τις εκλογές, το κράτος πρέπει να έχει διοίκηση. Μια συνέχεια. Δηλαδή, μάλιστα, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μετά το χειμώνα, από το Φεβρουάριο-Μάρτιο και μετά, θα καλύπτει το 10% στα νοικοκυριά. Για το ρεύμα λέτε? Για ποιο? Για τις αγορές του άλλο κουπόν, έτσι, την άλλη επιδότηση που ανακοίνωσε. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεται για να γίνει. Έτσι, να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι με αυτή την επιδοματική πολιτική, την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση, δίνει ουσιαστική λύση στα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία εξαιτίας της ακρίβειας και της νέας οικονομικής αυτής κατάστασης. Δηλαδή είναι μια διαρκής επιδοματική τακτική αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση. Η επιδοματική πολιτική σαφώς και δεν αποτελεί λύση στην οικονομία. Όμως σε δύσκολες καταστάσεις, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε δύσκολες καταστάσεις η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη με όποιο τρόπο μπορεί. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Ωραία. Αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Ωραία. Με τις δυνατότητες τις οποίες διαθέτει. Ωραία. Θα κάνω λοιπόν την εξής ερώτηση. Γιατί κάνατε την αναφορά νωρίτερα. Γιατί να έχουμε επιδότηση στο ρεύμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θέρμανσης και να έχουμε υπερκέρδη σε αυτές τις εταιρείες, τους παραγωγούς, που τώρα τα φορολογεί και αύριο μεθαύριο θα φορολογήσει και τα διελιστήρια. Έτσι. Είπα προηγουμένως. Γιατί να έχω υπερκέρδη. Άρα λοιπόν, αντί να κάνω αυτή την επιδοματική πολιτική, στη συνεχόμενη, σταματώ το υπερκέρδος, βάζω πλαφόν, πρόεδρε. Σας είπα προηγουμένως ότι... Και ελαφρύνω έτσι και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σας είπα προηγουμένως ότι η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά τις χώρες της Ευρώπης. Σωστά, δεν διαφωνώ. Και συνολικά τον κόσμο όλο. Τη συγκεκριμένη, αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση, δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Και θα συζητούσαμε για ανάπτυξη, για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Για επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην ανάπτυξη χώρα. Με επιδοτήσεις της κοινωνίας. Όχι ανάπτυξη με επιδοτήσεις. Ξέρετε, η οικονομία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάτι ψηλά ξέρω και εγώ γνωρίζω. Δεν γίνεται. Σίγουρα γνωρίζετε. Όχι. Δεν γίνεται. Ξαναλέω. Άρα κάτι δεν πάει καλά στο κομμάτι της ανάπτυξης. Είμαστε σε κατάσταση κρίσης. Είμαστε σε κατάσταση κρίσης. Ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση. Όχι. Και... Ο χειμώνας... Ακόμη και η επιβολή του πλαφών. Νομίζω από Φεβρουάριο ξεκινά. Μήνες θα κάνει να δώσει αυτό. Εάν δεν έκανε την επιδοματική πολιτική, θα σας δώσω εγώ το παράδειγμα της αγοράς του πετρελαίου. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή με την επιδοματική πολιτική βρίσκεται στις τιμές περίπου του 2018. Ναι. 2019-2018. Εάν δεν υπήρχε αυτή η επιδοματική πολιτική, να μην την κάναμε την επιδοματική πολιτική, τι θα γινότανε? Ποια θα ήταν η τιμή του πετρελαίου? Κάνεις αυτή την επιδοματική πολιτική φορολογώντας όλους αυτούς τους οποίους εσείς λέτε. Δηλαδή, ήρθε να φορολογήσει τους παραγωγούς ενέργειας και ανταποδοτικά το δίνει στους πολίτες. Ήρθε να θα φορολογήσει τα διελιστήρια και ανταποδοτικά. Αυτός είναι ο άλλος τρόπος. Εγώ είπα τον απλό τρόπο. Αυτός είναι ο τρόπος. Για ποιο λόγο να υπάρχουν υπερκέρδη? Δεν το αντιλαμβάνουμε. Σε περίοδο κρίσης σε αυτές τις εταιρείες, για ποιο λόγο να υπάρχουν υπερκέρδη? Άρα λοιπόν βάζεις εκεί πλαφόν, κατεβάζεις εκ των πραγμάτων τις τιμές, έχεις και φόρους που μπορείς να μειώσεις. Το έκανε η Ισπανία, πρόεδρε. Οι φόροι μειώθηκαν. Οι φόροι κρατούνται σε χαμηλά επίπεδα. Σας το ανέφερα προηγουμένως. Μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής ανακοίνωσαν οι Ισπανοί. Δεν έχουν πια και την καλύτερη οικονομία, δεν έχουν την πιο ισχυρή οικονομία της Ευρωζώνης. Έτσι. Ταραγμένη είναι και αυτή η χώρα οικονομικά. Θα έρθω και θα σας απαντήσω εγώ. Το να μου παίρνεις δηλαδή με τους φόρους. Θα έρθω και θα σας απαντήσω σε αυτό που λέτε για τα κάψιμα. Το να μου παίρνεις με τους φόρους από τη μία τσέπη και να μου δίνεις την επιδοματική πολιτική, γι' αυτό το 10% για την πλειοψηφία το καινούριο, το Market Pass. Αυτό, γι' αυτό δεν συζητούσαμε τώρα για το 10%. Το 10% ήταν το Market Pass. Για την πλειοψηφία των οικοκυριών στη χώρα είναι περί τα 22-25 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ούτε το ψωμί της ημέρας. 30 μέρες έχει ο μήνας. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να κάνει, αυτό κάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να μην το δεχτώ, αλλά. Θα έρθω και θα σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, για παράδειγμα, μειώστε τη φορολογία στα καύσιμα. Σωστά. Γνωρίζουν όλοι ότι οι φόροι από τα καύσιμα αποτελούν άμεσο. Όπως και ο ΦΠΑ. Ίσπραξη κέρδος. Άμεσο έσοδο του κράτους. Είναι άμεσο έσοδο του κράτους. Έτσι. Δεν μπορείς να μειώσεις τα έσοδα του κράτους. Αν αρχίσεις και μειώνεις τα έσοδα του κράτους, έχεις πρόβλημα στην οικονομία σου. Πρέπει να μπορείς με κάποιο τρόπο να εισπράττεις τους φόρους. Να εισπράττει το κράτος έσοδα. Πρόεδρε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η φορολογία στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι σήμερα είναι παράλογη. Η φορολογία επιβλήθηκε το 2010. Από το 2010, σταδιακά και τα υπόλοιπα χρόνια, μέσα και η Νέα Δημοκρατία με τις συμπράξεις της και τις συνεργασίες της στα χρόνια των μνημονίων,
είναι παράλογη. Κανένας δεν διαφωνεί. Δεν τη σηκώνει λαός τους ώμους του. Ήρθε όμως, τη σηκώνουν οι Έλληνες. Ήρθε όμως η συγκεκριμένη κυβέρνηση και μείωσε, και τους φόρους. Έχουν μειωθεί οι φόροι, έχει μειωθεί ο ΕΜΦΙΑ, έχει μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Σαφώς πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα, αλλά σαφώς πρέπει να ενδυναμώσει κι άλλο η οικονομία. Μάλιστα. Το θέμα είναι και η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται βήματα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση μείωσε τον ΕΜΦΙΑ. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, με τον τρόπο που μπορεί, βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Άλιστα. Η πραγματικότητα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιούργησε τις συνθήκες, τις διεθνείς συνθήκες, οι ξένοι να μας προτιμούν. Είτε σε επενδύσεις, να θυμίσω εταιρείες όπως η Amazon, η Pfizer και πολλές άλλες. Μου διαφεύγουν αυτοί. Μπας περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης να μην το αναφέρουμε κιόλας. Προτιμούν την Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι, όταν αυτή η μεγάλη κολοσσή, η Microsoft, ο πρόεδρος της Microsoft βγαίνει και δηλώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας προς ανάπτυξη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μόνο γνωρίζεται ότι συγκεκριμένος άνθρωπος μόνο δικαιώς δεν είναι. Όλα αυτά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, δεν θα διαφωνήσω. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν. Και δημιουργούν και μια περιραίουσα κατάσταση τέτοια, ώστε οι αγορές του 2023. Ώστε το 2023, το 2023 που ευελπιστούμε να είναι καλύτερες συνθήκες. Ποιος πίστευε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα κρατούσε τόσο? Όλοι μιλούσαν για 48 ώρες. Όλοι μιλούσαν για 72 ώρες. Παρά αυτά, εδώ κοντεύει χρόνος σε λίγο. Το Φεβρουάριο. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται όχι μόνο στην ενέργεια, αποτυπώνεται και στη διατροφή, αποτυπώνεται παντού. Προφανώς. Προφανώς, Πρόεδρε. Και είναι στην αυλή μας. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην αυλή μας. Παρά αυτά, έτσι, κανένας δεν λέει ότι όλα είναι ιδανικά, κανένας δεν λέει ότι αυτή είναι η λύση, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει η κυβέρνηση να δείξει, να αποδείξει και απέδειξε ότι βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Λοιπόν, το καλάθι του νοικοκυριού. Έτσι. Πόσο το λιγορήσαμε. Για το καλάθι του νοικοκυριού δηλαδή. Πόσο το λιγορήσαμε. Μισό λεπτάκι. Να πούμε την πραγματικότητα. Να την πούμε. Πόσοι το λιγορήσανε. Πόσοι το πολεμήσανε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ερέτησε τον ανταγωνισμό. Αυτό θα μου πείτε. Τα συγκεκριμένα προϊόντα. Και κατέβασε με τιμές. Ανατιμημένες είναι πάλι. Τα συγκεκριμένα προϊόντα, ξαναλέω, 98% προϊόντα παρουσιάζουν και μείωση στην τιμή. Το 10% που είπατε για το Market Pass. Ναι. Γιατί το καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ? Και ποια είναι η λύση που αντιπροτείνει? Ποια είναι η λύση? Νομίζω αναδιπλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα. Το καταψήφισε. Του Market Pass. Η πραγματικότητα είναι το καταψήφισε. Όπως καταψήφισε και όλα αυτά τα οποία αφορούσαν την ελάφρυνση των πολιτών. Έτσι. Και η Νέα δεν Δημοκρατία, είναι η λύση. Την επιδοματική πολιτική δεν του ΣΥΡΙΖΑ λύση, ξαναλέω, την καταδίκαζε, θυμάμαι. Η λύση δεν είναι, είναι λύση. Προφανώς δεν είναι και χαίρομαι που το λέτε. Ανάπτυξη, η λύση είναι η ανάπτυξη, η λύση είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και τα νούμερα αυτό αποτυπώνουν. Αυτό αποτυπώνεται και στους δείκτες της ανεργίας. Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες εργάζονται αυτή τη στιγμή. Έχουν δημιουργηθεί κατά τα τελευταία χρόνια πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι ελλείψεις υπάρχει σε προσωπικό πλέον σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Υπάρχουν ελλείψεις γιατί οι Έλληνες σηκώθηκαν, πήραν των οματιών τους και έφυγαν στα χρόνια των μνημονίων. Γι' αυτό, κύριε Νταμπουρατζή, γι' αυτό πάμε και κλείνουμε συμφωνίες με χώρες όπως η Αίγυπτος για να έχουμε εργάτες γης. Γιατί σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν μιλάμε μόνο για τους εργάτες γης, μιλάμε και για. Και για επιστημονικό προσωπικό. Γιατρούς δεν έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες της επιστροφής όλων αυτών. Στην πατρίδα, πίσω. Τώρα, όλα αυτά δημιουργούνται υπό προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι να υπάρξει
σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία. Αυτά τα σημάδια υπάρχουν. Μάλιστα. Υπάρχουν και φαίνονται. Με όλους αυτούς τους δείκτες που σας είπα. Ναι. Αναφέρθηκε και ο τουρισμός, στα εργασιακά. Και συζητά για τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός, κακά τα ψέματα, αποτελεί μία από τις βασικές μηχανές ανάπτυξης της χώρας, έτσι. Ναι, διαχρονικά. Διαχρονικά. Τα τελευταία διαχρονικά. Πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, το οποίο είναι απαραίτητο, θα σταθώ σε ένα ακόμη θέμα, κυρία Νταμπουρέτζη. Μιλήσατε για τα εργασιακά. Είπατε ότι και εκεί έγιναν παρεμβάσεις. Και υποψιάζομαι αναφέρεστε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, υποψιάζομαι, σε αυτό αναφέρεστε. Θα πω λοιπόν το εξής. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα το συνδυάσω λίγο με το θέμα της ακρίβειας που είναι ίσως και το μείζον, και επιτρέψτε μου να πω, παρά το γεγονός ότι η περιραίουσα κατάσταση στην ευρωπαϊκή και στην εγχώρια πολιτική έτσι σκηνή ζέχνει κυριολεκτικά βρωμά. Από τη μια έχουμε υποκλοπές, από την άλλη έχουμε βαλίτσες να πηγαίνουν έρχονται από θεσμικούς παράγοντες με ελληνική έτσι οσμή στις Βρυξέλλες, πάνε και έρχονται οι βαλίτσες, έχουν χάσει το μέτρημα. Εκείνο το οποίο θα αποτελέσει, όποτε θέλετε απαντήστε μου, αυτή είναι επικαιρότητα, μακάρι να μπορούσα να έλεγα κάτι άλλο. Πραγματικά θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Να μην υπάρχει τριγύρω, έτσι, πηγαίνοντας, οδεύοντας προς τις εκλογές, αυτή η ατμόσφαιρα, η οποία είναι τοξική, κυριολεκτικά τοξική. Θα το συνδυάσω λοιπόν λίγο με το θέμα της ακρίβειας, γιατί η εκτίμησή μου είναι πως θα είναι το βαρόμετρο της, το βαρόμετρο για την απόφαση που θα πάρει ο ψηφοφόρος, ο Έλληνας ψηφοφόρος, όταν θα στέκεται μπροστά στην κάλπη. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και με την αύξηση στον κατώτατο μισθό, είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι και η Βουλγαρία τον κατώτατο τον έχει πάνω από 1.000 ευρώ. Που για να φτάσει σήμερα εδώ, ναι, για να φτάσει σε αυτά τα ύψη εδώ, έτσι, χρειάζεται να περάσεις 30 χρόνια σε σταθερή εργασία. Ρωτώ λοιπόν, δίνουμε επιδόματα, 20-25 ευρώ το μήνα, 30-35 ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, 250 ευρώ επιταγή ακρίβεια, σήμερα κλείνει και η πλατφόρμα, να το πούμε και στους συμπολίτες μας, ναι, να το γνωρίζουν και αυτό. Επίδομα για να βάλουμε βενζίνη στα οχήματά μας να κινηθούμε, επίδομα για να ανάψουμε τη λάμπα στο σπίτι μας και να ανάψουμε το φούρνο, επίδομα δεν ξέρω εγώ τι. Ρωτώ λοιπόν, γιατί δεν βγήκαμε από την αυστηρή επιτήρηση, για ποιο λόγο λοιπόν δεν προχωράμε σε μια αποκατάσταση των μισθών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Τέτοια που να επιτρέπει τον κόσμο να ζει με αξιοπρέπεια. Αν θυμάστε καλά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτό θα γίνει. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι ό,τι λέει το τηρεί. Θα μου πείτε γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Φυσικά, αυτό θα σας πω. Τι θα σας ωραία πω. Γιατί δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Ένα μέρος από αυτά που η θα πρώτη επιλογή και αντίθετα, αντί αυτής της επιλογής, αποφασίστηκε η επιδοματική πολιτική. Η επιδοματική πολιτική, ξαναλέω, ναι, είναι έκτακτη. Αποφασίστηκε, και είναι έκτακτη, δεν αποτελεί. Όλο αυτό το πράγμα θα λήξει μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον. Θα πούμε πάλι, και ενδεχομένως να κουράζουμε και τον κόσμο, θα πούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πότε πετσοκόφτηκαν οι μισθοί? Στα χρόνια των μνημονίων. Στα χρόνια των μνημονίων. Εκεί πραγματικά πετσοκόφτηκαν οι μισθοί. Δεν θα διαφωνήσει κανένας σε αυτό. Πότε η χώρα άρχισε να μπαίνει σε μια πραγματικά φυσιολογική, ας το πούμε φυσιολογική, γιατί ακόμα δεν είμαστε φυσιολογικά σε τίποτα. Πότε η χώρα άρχισε να ακολουθεί μια φυσιολογική διαδικασία διακυβέρνησης, θα πω εγώ. Από το 2019 και μετά. Από το 2019. Έληξε η δανειακή σύμβαση. Το 2019. Και τώρα το καλοκαίρι έληξε η αυξημένη επιτήρηση. Το 2019, αν θυμάστε, και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Στις 7 Ιουλίου είχε εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός της χώρας. Να. Μέχρι το Γενάρη,
σε 6 μήνες το κλίμα το οποίο είχε διαμορφωθεί ήταν ήδη διαφορετικό. Είχαν αρχίσει να μπαίνουν οι προϋποθέσεις μιας επιστροφής στην δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας. Είχε κάνει μια δυναμική έναρξη, θυμάμαι είχε τότε. Είχε κάνει πραγματικά μια δυναμική έναρξη. Άμεσα νομοσχέδια, ναι. Θυμάστε τι καταιγισμός νομοσχεδίων υπήρχε. Ναι, ναι. Θυμάστε ότι ξαφνικά... Ναι, και σκόνταψε πάνω στην πανδημία, θα μου συνομιλητές. Γίναμε συνομιλητές σοβαρών επενδυτών και σοβαρών εταιριών, έτσι. Ξαναλέω, Microsoft, μην κουράζουμε πλέον με τα ίδια και με τα ίδια. Δυστυχώς ο πλανήτης δεν μπήκε σε κανονικότητα. Δυστυχώς. Και σε μια οικονομία η οποία ήδη είναι χτυπημένη, οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να κάνεις πρέπει να είναι χειρουργικές, θα έλεγα εγώ. Αν μου το επιτρέψουν τον όρο οι χειρούργοι, γιατροί, οι χειρουργοί, πρέπει να είναι χειρουργικές, πραγματικά χειρουργικές, για να μην ξανακυλήσεις. Τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Έχεις μπορέσει να, ξαναλέω, να μειώσεις τους συντελεστές, να κάνεις μία αύξηση μισθών και συντάξεων, να προσλάβεις θα κόσμο που δεν προσλαμβανόταν. Θα σας βοηθήσω σε αυτό, γιατί όντως μπορεί να βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά θα πρέπει πια και οι προϋπολογισμοί μας να έχουν πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία δεν θα είναι αποτέλεσμα δημιουργικής λογιστικής. Ακριβώς. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Μέχρι τώρα τα πρωτογενή πλεονάσματα... Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι. Τέλος. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, προκειμένου να το πετύχει λοιπόν η οποιαδήποτε, εγώ θα πω, κυβέρνηση αυτό, οφείλει και πρέπει να έχει μια στενή δημοσιονομική πολιτική. Σωστά. Τι έχει σωστά συμβεί μέσω... Αλλά είναι θέμα επιλογής. Μέσω όλου του εντάξει. Και προς Θεού, πάντα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει φιλοδοξίες και όνειρα και για κάτι καλύτερο και για προσωπική πρόοδο. Παρά αυτά, ακόμα και αυτή την επιδοματική πολιτική τη στήριξη στους πολίτες, ναι, αυτή τη στήριξη στους πολίτες που δίνει η κυβέρνηση σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και την καταψηφίζει. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα στηρίξεις τους πολίτες αυτή τη στιγμή? Πείτε μου, πώς θα τους στηρίξετε? Πώς θα τους στηρίξετε? Γιατί το πλαίσιο το οποίο μπορείς να λειτουργήσεις είναι συγκεκριμένο. Έχει το γνωρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Το έχει καταλάβει το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του. Σωστά. Το 15 λέτε. Το 15. Το πρώτο κατάλαβε εξάμηνο, πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πλαίσιο. Ήταν δύσκολο εξάμηνο, όντως. Τώρα, Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε μία μικρή διακοπή για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε. Αφήσαμε ανοιχτά. Η κυβέρνηση είναι δίπλα στον πολίτη. Το αποδεικνύει καθημερινά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, θα απαντήσει ο πολίτης αυτό μέσα στο 23. Θα τη δώσει πολίτης, την απάντηση ο πολίτης, θα Πρόεδρε. Ο πολίτης λοιπόν, με συγκεκριμένους, επειδή θέλω με να έρθουμε κριτήρια λίγο στα δικά μας, βέβαια, ανοίξαμε και θέματα με τις υποκλοπές και με τις βαλίτσες που πάνε και έρχονται από το Κατάρ στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Αλλά επειδή πρέπει έτσι να συζητήσουμε λίγο και τοπικά ζητήματα πολιτικού ενδιαφέροντος, δίνω τη σκητάλη στη Σοφία τη Δαλικριάδου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. 2 χρόνια τώρα, όλος ο κόσμος δοκιμάζεται. Οι απώλειες από την πανδημία πολλαπλές και πολυδιάστατες. Η ελπίδα όμως για επιστροφή στην κανονικότητα είναι στο χέρι μας. Στηρίξτε την τοπική αγορά για να μείνουν τα χρήματα στην περιοχή μας και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους οι επιχειρηματίες της Ξάνθης. Οι επαγγελματίες της Ξάνθης τροφοδοτούν τη ζωή. Επενδύστε στις ποιοτικές υπηρεσίες της κατετοποιημένης μονάδας Πεζό Σιτροέν Αθανασιάδης. Εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ανταλλακτικά, ελαστικά, φανοβαφείο, ασφάλειες, χρονομισθώσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Κατετοποιημένη μονάδα Πεζό Σιτροέν Αθανασιάδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Κομωτινής. Τηλέφωνο 25410-2541-0-27822. Στηρίζουμε τον τόπο μας, βγαίνουμε νικητές όλοι μας. Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα.
Σέβομαι τον πολιτισμό. Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ. Get the music right. Επειδή ό,τι ακούγεται δεν είναι πάντα αληθινό, εμπιστευτείτε το Δημοτικό. Όμορφη πόλη, η αλήθεια ολόκληρη. Όμορφη πόλη, Δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης. ...89.9 στερεοφωνικά. Γιορτινές ημέρες, ζεστές παρέες, γευστικές συνήθειες. Απολαύστε τα κρασιά της συνοπίας Πασάς που από το 2007 στο Σταυροχώρι της Ξάνθης μαγεύουν με το άρωμα και τις γεύσεις τους και είναι βέβαιο ότι με αυτά θα πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους σας. Ερυθρά, λευκά, ροζέ. Οι μοναδικές στιγμές επιζητούν και το μοναδικό κρασί τους. passaswinery.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-0025-110. Καλές γιορτές. Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ Ξάνθης σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ασφαλείς διαδρομές και καλά ταξίδια. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνεργάτες της όμορφης πόλης 89.9 σας εύχονται οι ημέρες των γιορτών να φέρουν πραγματικά χαμόγελα στα χείλη σας. Υγεία, χαρά, αγάπη και προκοπή σε όλους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης, όμορφη πόλη. Τα νέα της πόλης στο ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Η ενημερωτική εκπομπή της όμορφης πόλης με την Κυριακή Οικονόμου και τον Τηλέμαχο Αρναούτο. Η ενημέρωση στη σωστή της διάσταση. Επικοινωνήστε με την εκπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio899@otenet.gr και στα τηλέφωνα 25410-78641 και 25410-78642. Καθημερινά μαζί σας με όλες τις εξελίξεις. Τα νέα της πόλης στον σταθμό της πόλης. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας. Αφήσαμε πριν περάσουμε λίγο στα τοπικά εδώ και στα της προεκλογικής προετοιμασίας. Αφήσαμε ανοιχτά κάποια κεφάλαια, αυτή την περιραίουσα πρόεδρε ατμόσφαιρα. Ξεκινήσαμε με τις υποκλοπές και φτάνουμε να χάνουμε το λογαριασμό στο μέτρημα βαλιτσών από το Κατάρ μέχρι τις Βρυξέλλες. Ναι, μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου καλή όσον αφορά το Qatar Gate, όπως το... Γιατί είναι καλές υποκλοπές, Πρόεδρε? Είναι καλή η υπόθεση των υποκλοπών? Όχι. Οι υποκλοπές δεν είναι καλές. Ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τις υποκλοπές ήταν ξεκάθαρος, έτσι, προχώρησε και σε παρεμβάσεις όσον αφορά
τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ. Έτσι, και δεν έκλεισε αυτή η υπόθεση, είναι ανοιχτή ακόμη. Η υπόθεση δεν έκλεισε, αλλά εγώ θα πω επίσης ότι καλό είναι όσοι έχουν, όποια στοιχεία έχουν, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει όλους να πάνε και να ενημερωθούν. Όσοι έχουν ό,τι στοιχεία έχουν, να πάνε και να τα καταθέσουν. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε άπλετο φως σε όλη την υπόθεση. Ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός. Και με τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε. Ένα θέμα στο οποίο και με τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ. Έτσι. Νομίζω ότι. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πλέον ασφαλιστικές δικλείδες? Γιατί υπάρχει μια έντονη κριτική από πλευράς αντιπολίτευσης. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες από αυτές που, που υπήρχαν πριν. Έτσι. Όχι ότι ξαφνιάστηκαν οι Έλληνες, πρώτη φορά βρέθηκαν ενώπιον στην πολιτική ζωή του τόπου με υπόθεση υποκλοπών. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι συζητάμε για την ΕΕΠ. Εάν κάποιος ανατρέξει στην Google κατά το κοινό, έτσι, ανατρέξει στην κύρια σελίδα της ΕΕΠ και δει ποιος είναι ο ρόλος της. Εντάξει, δεν θα ακυρώσουμε και την ΕΕΠ. Εν πάση περιπτώσει. Μισό λεπτό. Εδώ διασύρουμε την ΕΕΠ. Με την υπόθεση των υποκλοπών, λοιπόν, διασύρουμε την ΕΕΠ. Πρόεδρε, έχει διαφορά. Έτσι όπως ξέσπασε αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Ο ρόλος της ΕΕΠ είναι συγκεκριμένος. Έτσι. Και αυτόν τον ρόλο. Και δεν δυνατόν να μην έχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ένα κράτος. Και αυτόν τον ρόλο. Έτσι, ο ρόλος της ΕΕΠ ξεκάθαρα είναι. Αλλά εδώ τη διασύρουμε τώρα με αυτή την. Ξεκάθαρα είναι συγκεκριμένος. Και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να προστατεύσει το κύρος της ΕΕΠ. Ξεκάθαρα. Και οφείλει και πρέπει κάθε κυβέρνηση. Και οφείλει και πρέπει και κάθε κυβέρνηση. Και η αντιπολίτευση. Η δημοκρατία πρέπει να διασφαλίσει το κύρος της ΕΕΠ. Αλλά άλλο το ένα. Οι θεσμοί. Άλλο το άλλο. Κυρίως οι θεσμοί. Έτσι. Λοιπόν. Και όταν μια αντιπολίτευση είναι καλή αντιπολίτευση, έχεις μια ακόμα καλύτερη κυβέρνηση. Η κυβέρνησή μας είναι εξαιρετική, όπως θα πω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, απαιτείς να έχεις και μια καλή αντιπολίτευση. Για να βελτιώνεσαι, για να γίνεσαι καλύτερος. Και αυτό ισχύει παντού. Εσείς αν έχετε καλούς συνεργάτες εδώ μέσα, θα είστε εσείς οι ίδια καλύτεροι από όλους. Εσείς θα αναβαθμίζεστε με την επιλογή των συνεργατών σας και των... Λοιπόν, όσον αφορά τις βαλίτσες, έτσι, που παλαιότερα ήταν Pampers. Α, καλά, τι έχουμε δει. Έτσι. Εγώ θα πω το εξής. Μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, μια διαδικασία από τις δικαστικές υπηρεσίες του Βελγίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών σαφώς θέλοντας να προστατεύσει το κύρος της και την υπόστασή της, έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο κακά τα ψέματα πληγώνει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληγώνει τους θεσμούς όλη αυτή η ιστορία. Μα θεσμικό ρόλο κατήχε. Λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου, έτσι, συμπροταγωνίστρια, η κυρία Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος ήταν. Δυστυχώς τα πράγματα, δείχνουν ότι δεν εξελίσσονται καλά για την κυρία Καϊλή. Έτσι. Και εγώ θα πω το εξής. Οι πρωταγωνιστές παραδέχτηκαν έτσι την αυτό το οποίο έμπλοκε τους στην υπόθεση. Αυτό το οποίο έχει αρχίσει και όχι φαίνεται, είναι πλέον επίσημο. Ποιοι βρίσκονται πίσω από όλα αυτά? Σοσιαλδημοκράτες. Πάλι σοσιαλιστές. Αρχίζει φύγει ο κλειός η αλήθεια. Πάλι σοσιαλιστές. Το σοσιαλιστικό κόμμα δυστυχώς το σοσιαλιστικό πάει πίσω στο 2018 αυτή η ιστορία. Αναζητούν από εκεί τις πρώτες η σοσιαλιστική πτέρυγα δείχνει πλέον να έχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Κανένας άλλος δεν φαίνεται εμπλεκόμενος. Συγκεκριμένοι άνθρωποι από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Προς το παρόν, ναι. Και οι συζητήσεις που γίνονται και για τις επόμενες εκλογές. Διαχρονικά, αν το δούμε όλο αυτό εδώ το πράγμα. Να. Αυτό έχει αποδειχθεί. Ότι. Το πρόβλημα υπήρχε στην πτέρυγα των σοσιαλιστών. Μάλιστα. Πάντα. Πάντα. Για άλλη μία φορά. Για άλλη μια φορά και ξαναλέω, είναι μια κακή, είναι μια κακή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακή στιγμή.
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πληγώνει το κύρος της, πληγώνει την αξιοπιστία της και πρέπει τάχιστα να φύγει από αυτήν εδώ την στενοπό στην οποία είναι. Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι εμπλέκεται Ελληνίδα ευρωβουλευτής σε αυτή την είναι ιστορία. Είναι ακόμα πιο στενάχωρο το γεγονός ότι εμπλέκεται Ελληνίδα. Τώρα το ποσοστό της εμπλοκής της θα το διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές του Βελγίου. Αλλά στη συγκεκριμένη Ελληνίδας πολιτικού. Το σπίτι βρέθηκαν βαλίτσες. Βαλίτσες όχι άδειες. Γεμάτες με χρήματα. Γεμάτες. Ναι, αυτά είναι τα υπερκέρδη. Αυτά είναι τα υπερκέρδη της διαφθοράς, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι άλλο όταν κυκλοφορούν με αυτόν τον τρόπο βαλίτσες με λεφτά, έτσι. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κάπως αλλιώς. Επαναλαμβάνω το ποσοστό της εμπλοκής της, γιατί και ο σύντροφός της και ο πρώην ευρωβουλευτής, τον οποίο εργαζόταν ως βοηθός, παραδέχτηκαν ότι είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο αυτό. Το ποσοστό εμπλοκής της Ελληνίδας ευρωβουλευτίνας και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα το διερευνήσουν οι βελγικές αρχές. Ακριβώς. Είναι μια υπόθεση η οποία ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη. Μα ήδη στις καταθέσεις τους και οι δύο έχουν παραδεχτεί ότι είναι υπαρκτό. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αρνούνται. Ακριβώς. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Ας αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα την κάνουν και καλά τη δουλειά τους. Όπως πρέπει να την κάνουν. Και να δούμε και πού θα οδηγήσει, κύριε Νταμπουρατζή, όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή πόσο βαθιά φτάνει. Γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναπέσουμε από τα σύννεφα. Αν τελειώνει εδώ και ήταν υπόθεση κάποιων συγκεκριμένων αυτών των ονομάτων που μέχρι τώρα γνωρίζουμε, θα υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, γιατί και αυτό διερευνάται. Πάντως, σε αυτά τα θέματα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι σε θέματα ηθικής τάξεως, σε οποιοδήποτε επίπεδο και να βρίσκονται, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι αμήλικτος σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω για κάτι εντελώς διαφορετικό την υπόθεση της Ευρωβουλευτής Σπυράκη άμεσα παρενέβη και το καταδίκασε και όλα πριν εντελώς διαφορετικό, έτσι, για κάτι άσχετο εντελώς. Είδατε ότι η παρέμβαση δεν ήταν απλά άμεση, ήταν και κέρια και σημαντική. Εκτός κόμματος την αίθηση. Είναι σημαντικό ότι σε όπως θέματα και ο Νίκος ηθικής, Ανδρουλάκης στην Εύα Καηλή, να το πούμε και αυτό, κυρία Νταμπουράτση. Όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακριβώς, άμεσα τα αντανακλαστικά του έθεσε εκτός την Εύα Καηλή. Ακριβώς, αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι. Παρά αυτά, θα σας πω και το γνωρίζετε καλά ότι τα 3 χρόνια διακυβέρνησης ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι σε θέματα ηθικής, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, είναι αμήλικτος. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Πρόεδρε, για να έρθουμε λίγο εδώ στα τοπικά. Την Ξάνθη πώς τη βλέπετε εσείς αυτά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία? Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε ή τα προβλήματα συνεχίζουν και μας ταλανίζουν? Κοιτάξτε, η Ξάνθη είναι... είμαστε αποκομμένοι από τη γενικότερη... από τις γενικότερες πολιτικές κατευθύνσεις, έτσι, οι οποίες ακολουθούνται. Το έδειξε άλλωστε και με τον τρόπο που παρεμβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιδιαίτερα δεν στέκεται σε κανέναν. Με μια διαφορετική λογική προσέγγισε και το θέμα της πανδημίας, αλλά και γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, έτσι. Έτσι. Κοιτάξτε, σας έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά ότι σαν πολίτες, σαν θεσμοί, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα, αυτή είναι η θέση μου, πάντα έχοντας υπόψη τη μεγάλη εικόνα. Καλός ή κακός, αποτελούμε ένα μέρος από μια χώρα, από μια ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Δεν διαφωνούμε, Πρόεδρε, συμφώνησα. Έχετε δίκιο, πολιτική. Αλλά είμαστε και, μια μονάδα όλων αυτών που έχουν τα δικά μας προβλήματα. Αν με αφήσετε να τελειώσω, θα σας καλύψω στην ερώτηση, πιστεύω. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νομός της Ξάνθης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία κακή θέση. Τελευταίοι ή προτελευταίοι παίζουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Σίγουρα δεν είναι μία εικόνα που ικανοποιεί, θα έλεγα, τους περισσότερους. Και σίγουρα δεν ικανοποιεί και εμάς. Γίνονται πράγματα.
έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά, με προσπάθεια, με κόπο, να γίνονται πράγματα. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται πράγματα στον πρωτογενή τομέα. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται πράγματα στον παραγωγικό τομέα, στον ευρύτερο παραγωγικό τομέα. Θα σας πω πρόσφατα ότι, και το γνωρίζετε, ότι η Sunlight προχωράει σε μια επένδυση αρκετών εκατομμυρίων. Η Sunlight είναι από τις λίγες επιχείρησεις που έχουν μείνει πλέον στο νομό. Ένας νομός ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς αποδομήθηκε από παραγωγική, από βιομηχανικές μονάδες. Έχουν μείνει λίγες και καλές, οι οποίες όμως βλέπουμε ότι προχωράνε σε επενδυτικές διαδικασίες. Πρόσφατη, για να ολοκληρώσω αυτή τη Sunlight, θα απασχολήσει γύρω στα 200 άτομα, 200-220 άτομα, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 200-220 άτομα. Χρειάζονται να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο νομός Ξάνθης είναι ένας νομός ο οποίος βασίζεται κατά βάση στον πρωτογενή τομέα. Εκεί θα πρέπει να γίνει. Είχατε μία επίσκεψη εδώ της Κεντρικής Γραμματείας Αγροτικών Φορέων, της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Η οποία επισκέφτηκε κάποιες πρότυπες παραγωγικές μονάδες, ιδιωτικές, οι οποίες πραγματικά δείχνουν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν θέλει και με την συνδρομή του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των προγραμμάτων, όταν θέλει μπορεί και καταφέρνει πράγματα. Γίνονται πράγματα. Το αρδευτικό, θα το ξαναπώ, το είχα αναφέρει και σε προηγούμενη κουβέντα μας, είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει πλέον, προχωράει. Στο ΙΔΟΡ 2.0 έχει ενταχθεί. Ο κάθετος άξονας, ο δεύτερος κάθετος άξονας ήδη θα προχωρήσει. Αυτό σημαίνει δημιουργία τελωνίου, αυτό σημαίνει αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής κλπ. Και ανάπτυξη του επιχειρήν σημαίνει, ανάπτυξη μακάρι του επιχειρήν, να γίνει. Ανάπτυξη του τουρισμού, ανάπτυξη σε πολλά πράγματα. Θέλετε να πείτε ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν κάποιες πρώτες μικρές βάσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Είμαστε ένας νομός με πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, έχουμε ένα Δήμο Αυδείρων με το ιστορικό όνομα των Αυδείρων και ό,τι αυτό συνεπάγεται μπορεί να μας φέρει πράγματα. Έχουμε παραλίες με καλοκάθαρα νερά. Έχουμε το Δήμο Τοπείρου, επιτρέψτε μου να πω, με το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο, για όσους δεν το γνωρίζουν. Και με μπλε σημαίες να κοσμούν τα νερά. Από την Χαλκιδική, για να μην πω από την Κατερίνη και πάνω. Η Κατερίνη έχει μεγάλο παραλιακό μέτωπο και αμέσως μετά είναι ο Δήμος Τοπείρου. Άρα σαν τον Τοπείρο δεν έχει. Ο Δήμος Τοπείρου πραγματικά δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Ένα από τα μεγαλύτερα Προβολή χρειάζονται όλα αυτά, κύριε Νταμπουρατζή. Οι Δήμοι από μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν. Οι Δήμοι έχουν τη δύναμη στα χέρια. Οι Δήμοι από μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν. Έτσι. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός. Συνδυαστικά να λειτουργούμε. Όμορφα και συνδυαστικά. Γιατί δεν είναι μόνο τα όμορφα νερά, Αυτό έχει αρχίσει και γίνεται, γι' αυτό έχουν αρχίσει και αποδίδουν κάποια πράγματα. Έχουμε σαν ομός τα Ιαματικά νερά, έτσι, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή η οποία άλλαξε τον νόμο και από ορυκτό πλούτο, αν είναι δυνατόν, δίνει πλέον τη δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων αυτών των πλεονεκτημάτων των Ιαματικών νερών. Να μιλήσω για την Ξάνθη, η οποία αποτελεί διαχρονικά πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι. Νομίζω ότι είναι περιττό. Έτσι. Έχει χαρακτηριστεί η πόλη των χιλίων χρωμάτων. Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Χρειάζονται πράγματα να γίνουν, αλλά θα πρέπει να δούμε το μέλλον. Πού βαδίζει ο κόσμος. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να δούμε και να εστιάσουμε στο πού βαδίζει ο κόσμος. Σημαντικός παράγοντας για την περιοχή θα πω ότι είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης. Είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας. Γίνονται πράγματα μέσα στο Δημοκρίτιο. Εγώ προσωπικά έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποια πράγματα και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που κάνουν πράγματα. Είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η περιοχή έχει όλες τις δυνατότητες.
αρκεί να λειτουργήσει και λειτουργεί, έχει αρχίσει και λειτουργεί, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και λειτουργεί, έτσι. Μία συνεννόηση όλων αυτών των φορέων. Αυτό το πράγμα γίνεται τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, γι' αυτό και παρουσιάζονται κάποια αποτελέσματα βελτίωσης. Σίγουρα μένει πάρα πολλά να γίνουν, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αφήστε το χρόνο να το δείξει. Ναι, το θέμα είναι πόσο μπορούν να περιμένουν οι Ξανθιώτες, εγώ θα πω. Γιατί το γνωρίζετε ότι σαν νομός έχουμε μετανάστευση, η οποία συνεχίζεται, δεν σταμάτησε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από μία μέρα στην άλλη. Αν μπορούν να περιμένουν οι Ξανθιώτες. Υπάρχουν λύσεις βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων, υπάρχουν λύσεις μεσοπρόθεσμων, υπάρχουν λύσεις και μακροπρόθεσμων. Όλα αυτά είναι κάτω στο τραπέζι, συζητιούνται και είμαι σίγουρος ότι θα οδεύσουν προς υλοποίηση. Θα πω γιατί το ρώτησα αυτό, γιατί η Ξάνθη είναι ένα κομμάτι της Θράκης. Και γιατί είχαμε αυτό το περίφημο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Πόρισμα έχουμε και άλλα πόρισματα είχαμε, δεν είχαμε μόνο ένα, έχουμε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων που συμμετείχαν. Αλλά δεν βλέπουμε να περπατάει κάτι, πρα κύριε Νταμπουράτση. Ξαναλέω, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι προγραμματισμένα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι προς υλοποίηση, μπορούν να σας τα αναφέρουν οι αρμόδιοι. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και σε τεχνικό επίπεδο. Το θέμα για τους μουφτίδες που το πέρασε η κυβέρνηση γρήγορα-γρήγορα ήταν ένα θέμα το οποίο το συζήτησαν και υπάρχει και εντός των πορισμάτων των κομμάτων της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Το πέρασε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Τα θεσμικά κομμάτια είναι αυτά. Τα αναπτυξιακά είμαστε ακόμη εν αναμονή. Τα αναπτυξιακά περνάνε σταδιακά και αυτά. Δείτε. Ξαναλέω, σταδιακά λοιπόν, δείτε τι έγινε με το αρδευτικό, έτσι, ένα έργο το οποίο δεν υπήρχε για κάποια χρόνια πουθενά. Δείτε τι γίνεται σε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες τρέχουν. Έτσι, σε ποιο κλάδο, σε ποιο τομέα. Στον πρωτογενή τομέα κατά βάση. Στον πρωτογενή τομέα. Εγώ θα αναφέρω... ακόμα και το επικείμενο άνοιγμα της αστυνομικής σχολής το οποίο επίκειται είναι κάτι το οποίο θα δώσει βέβαια πιο άμεσα αποτελέσματα. Θα ανοίξει τελικά ή δεν θα ανοίξει. Γιατί εδώ οι γνώμες δίστανται των πολιτικών μας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Τσιλιγκύρης, ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει. Θα ανοίξει. Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μάλλον πάει πιο πίσω. Μάλλον πάει πιο πίσω. Πάει πιο πίσω όσον αφορά τις ακαδημαϊκές χρονιές. Ναι. Έτσι. Δεν ανοίγει αύριο. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά γιατί το μυαλό μας πήγε μετά την ανακοίνωση του Σπύρου του Τσιλιγκύρη ότι. Ναι, δέσμευση υπάρχει, πρόεδρε. Δέσμευση υπάρχει στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η αστυνομική σχολή θα ανοίξει. Η αστυνομική σχολή αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Η αστυνομική σχολή αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως προοκικά. Έτσι. Προαναχωρησιακό κέντρο. Ακριβώς. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε αυτό θα πρέπει, να λειτουργήσει. Ακριβώς. Αυτό το χρονοδιάγραμμα λύγει και αμέσως μετά περνάμε στη διαδικασία ανοίγματος της αστυνομικής σχολής. Είναι θέμα χρόνου. Πώς να το πω. Μάλιστα. Και μάλιστα ο λίγου χρόνου ο βουλευτής είπε περιμένετε και θα δείτε. Δεν σημαίνει λοιπόν η απάντηση που δόθηκε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην ανακοίνωση του. Καμία διαφοροποίηση. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να την ανοίξει. Πρόεδρε, πόσο έτοιμο είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εθνικών εκλογών? Εντάξει, μπορεί να σκέφτεται ακόμη ο Πρωθυπουργός πότε θα τις κηρύξει και είναι στο χέρι του. Αν δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, δεν θα πρέπει να τις έχει έτοιμες πια. Της τοπικής του οργανώσεως. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής για το πότε θα γίνουν οι εκλογές από την αρχή της τετραετίας. Μήνες μετράει, πρόεδρε, πια μήνες. Είμαστε προς τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης. Εντός του νέου έτους μπαίνουμε στο. Ακόμη και αν σήμερα κηρύξει εκλογές. Εξάνω... Πάλι μέσα στο. Οριακά. Οριακά. Το κόμμα σαν κόμμα, επειδή είμαι και πρόεδρος της οργάνωσης, θα σας πω ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο για την εκλογική διαδικασία.
Ακόμα και αύριο να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ξεκινάμε εκλογές, το κόμμα είναι έτοιμο να προχωρήσει σε εκλογές. Αυτά όλα είναι έτοιμα. Δεν είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα διαδικασιών. Υποψήφι υπάρχει, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, και που γνωρίζω, είναι ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφερόμενοι, αξιόλογοι άνθρωποι, όλοι αξιόλογοι και πετυχημένοι στον τομέα τους, και ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την τελική επιλογή με τους συνεργάτες του. Ζητούνται από τα κεντρικά ονόματα υποψηφίων, από τις τοπικές οργανώσεις? Δεν ζητούνται. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, όταν είχε πρωτοεκλεγεί, θυμάστε που είχε μιλήσει για το Μητρό στελεχών? Ναι, και το έφτιαξε νομίζω, το είχε ξεκινήσει. Το Μητρό στελεχών δεν έχει πάψει να λειτουργεί. Τουλάχιστον στο κόμμα μας. Δεν έχει πάψει ποτέ να λειτουργεί. Α, έτσι, αυτό θα είναι το φυτώριο των υποψηφίων δεν θα είναι, σίγουρα δεν θα είναι μόνο αυτό. Αλλά το Μητρό σίγουρα δεν θα είναι μόνο αυτό. Αλίμονο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει διαδικασία πάντοτε επικοινωνίας με ανθρώπους οι οποίοι είτε εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για να κατέλθουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία σταματάει, είναι μια διαδικασία πάντα εξελεκτική αυτό εδώ το πράγμα. Έχει ξεκινήσει να ανακοινώνει ονόματα στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, δεν καθόλου τυχαίο υποψιάζουμε αυτό, γιατί ο αγώνας των ανθρώπων έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, κάποια ονόματα στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, τώρα μιλάμε ολόκληρη Θράκη, για να καταλάβετε, ας πούμε, και παραπάνω, ίσως περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πρωτεύουσα κάποια ονόματα έχουν ήδη γίνει γνωστά. Έτσι, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η πρωτεύουσα. Αλλά εκεί είναι και διαφορετικές μάχες που δίνονται. Η πρωτεύουσα είναι εντελώς διαφορετική. Η μάχη η οποία δίνεται στην. Πάντως έδωσε το στίγμα ότι ετοιμάζει ψηφοδέλτια, ανακοίνωσε κάποια ονόματα. Και αυτό και το ρωτώ. Μα σαφώς. Α. Σαφώς. Η διαδικασία, ξαναλέω. Συγκροτική ψηφοδέλτια λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Ήδη είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Εγώ δεν το αρνήθηκα, δεν σας είπα το αντίθετο. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις και ζυμώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι, όπως σας είπα, είναι πολλοί και αξιόλογοι. Όλοι, σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Είτε της μειονότητας, είτε του χριστιανικού, είτε του μουσουλμανικού, είτε του χριστιανικού κομματιού. Και είμαι σίγουρος ότι όπως και την προηγούμενη φορά, όπως όλες τις φορές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο με ανθρώπους ικανούς και πετυχημένους στον τομέα τους. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες από όλα τα κόμματα. Τώρα και να μας έλεγε ο κύριος Νταμπουρατζής δεν ξεκίνησαν, προφανώς και δεν θα το πιστεύουμε. Και ξεκίνησαν και πολύ πριν τις γιορτές οι διαδικασίες αυτές. Δεν ξεκίνησαν τώρα. Λογικό είναι. Δεν μπορεί τελευταία στιγμή ένα κόμμα να αναζητεί υποψηφίους, πόσο μάλλον ένα κυβερνών κόμμα, κύριε Νταμπουρατζή. Τώρα, δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Τα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση άλλωστε έχουν και κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά τις διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Προφανώς. Αλλά είναι σε μια τέτοια διαδικασία το σύνολο των κομμάτων και να μην ξεχνάμε ότι έχουν αρχίσει περιοδίες, κύριε Νταμπουρατζή, πια κομματικές περιοδίες. Όχι μόνο από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε περιοδίες τελεχών. Δεν τυχαίο αυτό. Θέλει να επικοινωνήσει το κυβερνητικό της έργο. Η Νέα Δημοκρατία, αν παρατηρήσετε και αν δείτε λίγο την ιστορία πώς έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής της, συνεχώς βρίσκεται σε μια κίνηση. Έτσι, στελέχη της πάντοτε επισκεφτόταν τους νομούς, τουλάχιστον παιδικής μου θητείας. Μην ξεχνάτε πόσες επισκέψεις έχει έρθει η κυρία Κεραμέως, έχει έρθει ο κύριος Βορύδης. Έχουν περάσει πάρα πολύ. Έχουν περάσει διάφορες γραμματείες από το νομό, κάνοντας επισκέψεις. Αυτή ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού. Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και κοντά στο πολίτη. Σας είχα πει ότι πρέπει να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, ότι πρέπει να την ακούμε. Δεν γίνεται, λέτε, για προεκλογικούς λόγους. Είναι μια συνήθις τακτική της κυβέρνησης. Η τακτική αυτή, ξαναλέω, υπήρχε πάντα. Για όσους είναι παρατηρητικοί, θα δουν ότι η τακτική αυτή υπήρχε πάντα. Το γεγονός τώρα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το καθιστά και προεκλογικό, τι να κάνουμε τώρα. Και ανάγκη προεκλογική. Μα πρέπει να επικοινωνήσει
το κυβερνητικό της έργο η κυβέρνηση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνολικά τα κόμματα που θα κατέλθουν στις εκλογές, να κοινοποιήσουν τις δικές τους προτάσεις, έτσι να ενημερωθεί ο κόσμος. Και σε τελική ανάλυση, το κριτήριο που θα επιλέξει ο κόσμος, και αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο, είναι ποιον εμπιστεύεται ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα τη χώρα. Κύριε Νταμπολίτη, εγώ θα σας το ξαναπώ. Εδώ που φτάσαμε με τόσες κρίσεις, η μία να χτυπάει πίσω από την άλλη, χαστού και απανωτά αυτά. Το βαρόμετρο θα είναι το εάν δυνάμεθα να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Με τις προτάσεις που ακούμε ή με τα μέτρα που έχουμε μπροστά μας. Παίρνετε εσείς αύριο, συγκροτείτε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό. Παίρνετε λοιπόν μαζί σας τους υποψήφιους βουλευτές και αρχίζετε να επισκέπτεστε περιοχές της Ξάνθης και περνάτε και από τον εμπορικό ιστό. Τι θα σας πούν οι έμποροι, οι οποίοι δεν δούλεψαν φέτος τις γιορτές εδώ στην Ξάνθη. Δούλεψε η εστίαση πάρα πολύ καλά. Δούλεψαν τα καφέ μπαρ πάρα πολύ καλά. Το εμπορικό κέντρο της Ξάνθης δεν δούλεψε. Επειδή πέρασα από τον εμπορικό ιστό της πόλης, θέλοντας να δώσω ευχές στους ανθρώπους. Τα ακούσατε τα παράπονά τους προφανώς. Της συγκεκριμένης μερίδας. Κλείσανε εμπορικά πριν τις γιορτές. Εκφραστήκανε, σαφώς εκφραστήκανε και παράπονα, αλλά εγώ θα σας πω αυτό που αποκόμισα, ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εμπιστεύεται ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με την άσκηση της πολιτικής θα του δώσει μια καλύτερη προοπτική. Θα σας το θέσω και λίγο διαφορετικά. Την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη ζήσαμε. Και τις προηγούμενες. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ξανασυζητάνε ακόμα ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει μια. Καλά, και εσείς πριν τις υποκλοπές προσεγγίζατε Ανδρουλάκη. Νέα Δημοκρατία εννοώ. Πριν την υπόθεση των υποκλοπών. Προσέγγιζε Ανδρουλάκη. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το προξενιό χάλασε μετά τους κάμπρους. Δείτε λιγάκι, προσέγγιζε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Εγώ θα σας το θέσω λίγο ευρύτερα. Δείτε κύριε Νταμπουρατζή, να το δούμε λίγο να ευρύτερα. Να πω το εξής. Δηλαδή, είναι και το σύστημα των εκλογών τέτοιο. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έκανε επιλογές ακόμα και σε στελεχειακό δυναμικό ανθρώπων, οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν ανήκουν κατά βάση στον κομματικό. Εμφανές είναι αυτό και μέσα στην κυβέρνησή σας. Στο στενό κομματικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Θέλουμε να πάει μπροστά το κράτος. Θέλουμε να πάει μπροστά η κοινωνία. Σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να είναι έντιμοι, να θέλουν την ανάπτυξη. Και στο εκλογικό σύστημα της αναλογικής χρειάζεστε και κόμματα. Δυστυχώς ο νόμος ο οποίος... Δεν χρειάζεστε μόνο πρόσωπα. Δυστυχώς, και αυτό είναι πάντα προνόμιο της αριστεράς, ο νόμος ο οποίος καλούμαστε να κάνουμε τις εκλογές, τις πρώτες τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες βρίσκονται καλά το είπατε, τις πρώτες, καλά το είπατε. Τις πρώτες εκλογές, γιατί κοιτάξτε, το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν θα υπάρχει. Φαίνεται να δείχνει ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση, έτσι. Κακά τα ψέματα. Αυτόν τον νόμο τον έκανε η αριστερά. Και μονίμως η αριστερά φτιάχνει τέτοιους νόμους. Να ξεχάσουμε το 1989, θα μου πείτε πάω 40 χρόνια πίσω. Δεν έχει σημασία. Όπου με. Εσείς τουλάχιστον σαν συνομήλικη δική μου, το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Με 50% και να, με 51% και να μην μπορούσα να κάνω κυβέρνηση. Με 51%. Αυτό είναι τραγικό για τη χώρα. Είναι κακό για τη χώρα. Οι επενδυτές, η οικονομία χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται σταθερό πολιτικό, σταθερό φορολογικό και σταθερό κοινωνικό περιβάλλον. Ιδαλλιώς πάει στράφη η οικονομία. Έρχομαι λοιπόν και σας λέω, το ΣΥΡΙΖΑ το ζήσαμε. Αυτή την όσμωση σας είπα που υπάρχει. Το πρώτο εξάμηνο όπου πεζότανε ζαριές, κυριολεκτικά πεζότανε στα ζάρια η υπόσταση του κράτους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί? Αυτό θα είναι σαφώς το διακύβευμα, θα είναι και οικονομικό, και σαφώς το ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το μέλλον μου.
Ποιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα? Προφανώς. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται πάντοτε. Είναι το κριτήριο. Διαχειριστήκαμε και σε ομαλή οικονομική σειρά. Εγώ θα σας τα πω με τη σειρά. Ήταν άτυχος ο Μητσοτάκης. Θα τα ξαναεπαναλάβω με τη σειρά. Άτυχος. Και θα τα ξαναπαναλάβω με τη σειρά. Μεταναστευτικό. Φεβράριος του 2020. Θυμόμαστε όλοι τι γινόταν στον Εύρο. Έτσι. Ναι, πάρα πολλά είναι τα... Δόξα τω Θεώ, ο κύριος Φλώρος παραμένει αρχηγός του στρατού. Σωστά. Σωστά. Δεν απέδειξε την ικανότητά του. Δεν απέδειξε τις ηγετικές του ικανότητες όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλος. Τον κρατάμε. Τι επακολούθησε? Πανδημία. Πανδημία. Όταν όλος ο πλανήτης σύονταν, να θυμίσουμε τις εκατόμβες των νεκρών στην Ιταλία. Όλοι δίναν συγχαρητήρια για τον τρόπο αντιμετώπισης. Σε έναν πόλεμο θα έχεις απώλειες. Δεν πας ανέμακτα. Στην πρώτη φάση αντιμετώπισης δίναν συγχαρητήρια της πανδημίας. Στην πρώτη φάση. Όχι μετά. Λοιπόν, στην πρώτη και κρίσιμη φάση. Και η κρίση και η νέα οικονομική κρίση. Στον πόλεμο με την Ουκρανία... Πήραμε τη σωστή θέση του διεθνούς δικαίου. Δεν είχε επιλογές άλλες η Ελλάδα, θα το πω εγώ ευθέως, ούτε με τις επιμαχίες της διμερείς, τις συμμαχίες, ούτε και με την ευρωπαϊκή της ταυτότητα. Τι έπρεπε να επιλέξουμε? Να χειροκροτήσουμε την εισβολή σε ξένο κράτος? Αυτομάτως ετίθεται το θέμα δικής μας πια ασφάλειας. Θέματος το κυπριακό. Δικής μας πια ασφάλειας. Και δικής μας ασφάλειας. Έτσι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι επιβουλεύεται ο Ερντογάν. Ποιος έχει δώσει κύρος στη χώρα? Ποιος έχει δώσει σταθερότητα στη χώρα? Ποιος έχει δώσει σταθερότητα στην οικονομία? Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου καλές οι καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές. Για όλο τον κόσμο. Ποιος έχει δώσει σταθερότητα κοινωνική? Ποιος? Αυτό θα είναι το κριτήριο. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να πάμε. Μάλιστα. Αυτό θα είναι, πρέπει λοιπόν, λέει ο κύριος Νταμπουρατζής, να είναι το κριτήριο. Αυτά θα τα αναλύσουμε και θα τα συζητήσουμε πάμπολες φορές μέσα στο 23. Θέλω να καλημερίσω τη συνάδελφο την Άντι Ετινάκου, η οποία μας ακούει. Χρόνια πολλά εύχεται και άγια. Μεταφέρω το ερώτημα και κλείνω. Υπερκέρδη εταιρείες, αλλά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να είναι επέτες επιδομάτων με αγγλική ονομασία. Πας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Ναι, είπαμε, είναι έκτακτη η επιδοματική πολιτική. Αυτή την απάντηση έδωσε ο κύριος Νταμπουρατζής. Είναι έκτακτη, ζούμε έκτακτες καταστάσεις. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Δυστυχώς για τον κόσμο μας, δυστυχώς για την κοινωνία μας, ζούμε έκτακτες καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι έκτακτο. Μάλιστα. Κέρδος και υπερκέρδος. Τι θα πει κέρδος και υπερκέρδος? Το κέρδος είναι ένα. Αν είναι μεγάλο ή μικρό, το χαρακτηρίζει είναι θεμητό, ευρε κύριε Νταμπουρατζή. Και σε τελική ανάλυση, στην ελεύθερη οικονομία. Θεμητό το κέρδος. Εκεί πάμε και τους φορολογούμε. Εκεί τους φορολογούμε. Είμαστε οι πρώτοι που τολμήσαμε να φορολογήσουμε. Είπαμε εμείς ότι δεν είναι θεμητό το κέρδος. Μαγαζάκι έχεις. Μαγαζάκι και είσαι υποχρεωμένος να έχεις κέρδος για το κρατήσεις. Είμαστε οι πρώτοι που τολμήσαμε να φορολογήσουμε μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Καλά, το αποφάσισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Νταμπουρατζή, το αποφάσισαν και οι εταίροι. Ναι, αλλά ποιος ήταν πρωτοπόρος σε όλες αυτές τις προτάσεις? Εδώ ξεκίνησε η συζήτηση πρώτα, στην Ελλάδα. Τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ένα πολύ σύντομο απολογισμό. Είναι αλήθεια αυτό με το οποίο έκλεισε ο Αλέξανδρος ο Νταμπουρατζής. Ήταν άτυχη η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έκανε μια δυναμική εμφάνιση στους πρώτους μήνες της ανάληψης της εξουσίας και αμέσως μετά άρχισε να σκοντάφτει πάνω σε απίστευτες απρόοπτες καταστάσεις. Θα αξιολογηθεί λοιπόν και για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, των έκτακτων, που δεν ήταν λίγα, ομολογουμένως ήταν πάρα πολλά. Έτσι, πάρα πολλά ήταν. Νομίζω πια δεν σηκώνει και η παγκόσμια κοινωνία, όχι μόνο η οικονομία, η παγκόσμια κοινωνία, αλλά γιατί βλέπετε τις στροφές που έχουν αρχίσει, είναι αντιδράσεις κοινωνικές. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς. Και εμείς να το κοιτάξουμε. Σημαντικό, αυτό που είπε στο τέλος ο Αλέξανδρος ο Νταμπουρατζής ήταν το πιο σημαντικό.
Το βασικό κριτήριό μας ποιο θα είναι, όχι ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση. Άλλο πρέπει να είναι το κριτήριο. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στην κάλπη. Ναι, κύριε Ταμπουράτζα. Εσείς κλείνετε ούτως ή άλλως. Τίποτα. Να ευχηθώ, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλους τους πολίτες, σε όλες και όλους τους πολίτες, καλή χρονιά. Μια χρονιά με υγεία, ευτυχία, οικογενειακή και προσωπική χαρά και πρόοδο στον καθένα ξεχωριστά. Ας ελπίσουμε ότι και έτσι δείχνουν τα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ότι η χρονιά που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερη από την φετινή. Και για την Ξάνθη και για την Ευρώπη. Αυτά, και για την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, μαθαίνουμε από την ιστορία μας. Και μαθαίνουμε από αυτό που ζούμε. Είναι δύσκολες, ταραγμένες εποχές, κύριε Ταμπουρατζή. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία που παίρνουμε. Μόλις κατάφεραν και σβήσαν την πυρκαγιά που σιγοκαίει ακόμη πάνω από το κεφάλι μας στα Βαλκάνια. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι εποχή που δεν ξέρεις από πού θα σκάσει βόμβα μπροστά σου και τι θα σου προκαλέσει. Αυτό το πράγμα. Θέλει σταθερότητα πόλεμος, η χώρα, είναι αλήθεια αυτό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία με όρους διεθνών σχέσεων πρέπει, αυτό το ζήτημα πρέπει να κλείσει το ταχύτερο δυνατό. Το ταχύτερο δυνατό. Θα το δουν οι δύο εμπλεκόμενοι. Γιατί από ό,τι βλέπω, οι τριγύρω, όσο και να παρενέβησαν μέχρι τώρα, λύση δεν μπόρεσαν να δώσουν, κύριε Γιατί Τουπολίτσα. Ξαναλέω, είναι στην αυλή μας. Και αυτό είναι στην αυλή μας και τα είναι Βαλκάνια, τα ταραγμένα, είναι επίσης στην αυλή μας. Η Οδυσσός, σε ευθεία γραμμή από τη Ξάνθη, είναι πιο κοντά από ό,τι είναι το Ηρακλείο της Κρήτης. Μα ναι. Σιτηρά, έτσι ερχόντουσαν. Ακόμη και εδώ, στο Πόρτο Λάγος παλαιότερα, από εκεί εδώ. Έτσι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Για να θυμόμαστε λίγο έτσι τι σημαίνει αυτή η περιοχή η οποία βάλετε αυτή τη στιγμή. Πόσο κοντά μας είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά. Καλή χρονιά. Χρονιά χωρίς προβλήματα, η οποία θα δώσει και μια σταθερή, ισχυρή κυβέρνηση, εγώ θα πω. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Το έχει ανάγκη η κοινωνία. Την επιλογή θα την κάνει βέβαια ο λαός. Έτσι. Οι πολίτες. Αυτό επιτάσσει και ορίζει η δημοκρατία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τον ευχαριστούμε. Εμείς επανερχόμαστε.